Μία εβδομάδα μετά το άνοιγμα της ανθοκομικής έκθεσης εδώ στο Πασαλιμάνι, την επισκεπτόμαστε ξανά για τα επίσημα εγγένειά της. Να υπενθυμίσουμε ότι το ωράριο της έκθεσης είναι 10 το πρωί με 10 το βράδυ και θα μείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 15 Μαΐου. Εδώ στο Πασαλιμάνι, στην πόλη μας, φιλοξενούμε ακόμα μία έκθεση ανθοκομική μετά από πάρα πολύ καιρό, ομολογουμένως λόγω της πανδημίας. Το σχολείο σας θα θέλετε. Μας έλειψε, αλλά η ανθοκομική έκθεση αποτελεί θεσμό πλέον για την πόλη. Είναι μία πρωτοβουλία την οποία την έχουν αγκαλιάσει οι πολίτες του Πειραιά. Νομίζω ότι είναι μία πρωτοβουλία η οποία στηρίζει τους Έλληνες παραγωγούς, την ελληνική ανθοκομία, και είναι μία πρωτοβουλία η οποία έχει και ένα περιβαλλοντικό πρόσημο. Τέτοιες πρωτοβουλίες λοιπόν είναι αξιέπαινες. Εύχομαι και ελπίζω να την επισκεφτούν γιατί είναι εξαιρετική όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας, όπου με αυτόν τον τρόπο θα δώσουν μια ψήφο εμπιστοσύνης και στους Έλληνες ανθοπαραγωγούς, αλλά θα την ενισχύσουν ακόμα περισσότερο για να είναι ακόμα καλύτερη την επόμενη χρονιά. Άλλη μια καλή μέρα θα έλεγα, και κυριολεκτικά, αλλά και μεταφορικά. Είμαστε εδώ σε μια από τις βασικές πλατείες της πόλης μας, στην πλατεία Κανάρι στο Πασαλιμάνι, σε ένα όμορφο περιβάλλον όπου εγκαινιάζουμε σήμερα τη γιορτή των λουλουδιών. Αν και η έκθεση γιορτή έχει ξεκινήσει κάποιες μέρες, λόγω πρωτομαγιάς και αργιών, ερχόμαστε σήμερα να την εγκαινιάσουμε. Ήδη ορισμένοι από εμάς την έχουμε επισκεφτεί. Θέλω να ευχαριστήσω το πρόσωπο του κ. Μεταξά, το συνεταιρισμό με τον οποίο συνεργαζόμαστε αυτά τα χρόνια με τις ανθοκομικές γιορτές λουλουδιών, οι οποίες ομορφαίνουν την πόλη μας. Έχουμε περίπου 30 περίπτερα. Δεν έχουμε και περισσότερο χώρο, η αλήθεια είναι, για περισσότερους εκθέτες. Μια ωραία εικόνα, μια όμορφη πλατεία μέσα στη θάλασσα, με πολλά λουλούδια, με συντριβάνι, με παιδική χαρά. Νομίζω συγκροτούν ένα πλέγμα, μια εικόνα πάρα πολύ όμορφη. Θέλω να ευχαριστήσω όσους είστε σήμερα εδώ και βλέπω ότι είστε αρκετοί. Να κάνω ειδική αναφορά στους δύο βουλευτές της πόλης μας, τον κύριο Κατσαφάδο και τον κύριο Μελά, που είναι εδώ και τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους. Να ευχαριστήσω τις δύο διευθύνσεις, οι οποίες κυρίως είναι πλάξαν στη διαδικασία της γιορτής λουλουδιών, και την Δήμαρχο Πρασίνου. Και ευχαριστώ την κυρία Καρακατσάνη, τον κύριο Δρίτσα, τον διευθύντη συνεργάτη της, αλλά και την Διεύθυνση Εξωστρέφειας Επικοινωνίας Δημοσίων Διεθνών Σχέσεων, την κυρία Ζαρακίλ, τον κύριο Μιχαλακάκο, τους συνεργάτες τους, γιατί νομίζω έγινε μια καλή προσπάθεια. Νομίζω είναι ωραίες μέρες αυτές. Είναι και ο επικεφαλής εδώ, ο Νίκος Βλαχάκος, με τον οποίο είμαστε μαζί στο Δήμο και κάνουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια να βελτιώνουμε καθημερινά την πόλη μας. Επαναλαμβάνω ότι είναι μια πολύ όμορφη εικόνα. Αυτό που λίγο θα ήθελα να παρακαλέσω είστε εδώ είναι να. Έχουμε ακόμα 10 μέρες, τελειώνει 15 του Μαΐου, ξεκίνησε 29, να υποστηρίξουμε την έκθεση αυτή. Και αυτό που ίσως μας λείπει είναι η επικοινωνία της έκθεσης, η διάδοση λέει της είδησης, να έρθουν όσο δυνατόν περισσότεροι Πειραιώτες. Άρα θα καλέσω και όλους τους δημοτικούς συμβούλους, και είναι πολύ σήμερα εδώ, και δημοτικοί σύμβουλοι και αντιδήμαρχοι, από ό,τι λέω πάρα πολύ, από τις λίγες φορές για να είμαι ειλικρινής. Τους καλώ να ανεβάσουν στα social media την γιορτή λουλουδιών, να την πλωθήσουμε στην πόλη και στα τοπικά μίντια αλλά και στους προσωπικούς λογαριασμούς, ώστε πραγματικά, άνοιξε ο καιρός, είναι καλές μέρες να επισκεφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι Πειραιώτες. Να δουν τα όμορφα λουλούδια, να μάθουν πράγματα. Το Σαββατοκύριακο που είχατε με τα παιδιά μου, είχε κάποιες παράλληλες δράσεις εδώ για μικρά παιδιά και ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία εικόνα. Εύχομαι κάθε χρόνο η γιορτή λουλουδιών ή ανθοκομική να βρούμε τις χώρες να τη μεγαλώνουμε. Αποτελεί ένα από τους θεσμούς της πόλης μας για πολλά χρόνια. Δεν αφορά τη σημερινή δημοτική αρχή μόνο, αλλά και το παρελθόν. Και επαναλαμβάνω, είναι πια μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Ευχαριστώ και τον κύριο Μεταξά και όλους όσους τους εκθέτες, οι οποίοι είναι αυτό το 15ήμερο στην πόλη του Πειραιά. Και επαναλαμβάνω ότι κλείνω με αυτό. Καλώ όλους τους Πειραιώτες να έρθουν να υποστηρίξουμε την έκθεση αυτή. Είναι θεσμός πλέον για Πειραιά, για τον Πειραιά αυτή η γιορτή. Με εξαίρεση βέβαια το 2020, που λόγω της πανδημίας δεν μπορούσαμε να πραγματοποιηθεί. Ένας θεσμός που αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με το πράσινο και την καταλυτική επίδραση του τόσο για το περιβάλλον όσο και για την κλιματική αλλαγή. Άλλωστε, με εντολή του Δημάρχου μας, του Γιάννη του Μόραλη, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, προείσταμε ως Αντιδήμαρχος, όλα αυτά τα χρόνια φροντίζει και συντηρεί και αναπλάθει το πράσινο στον Πειραιά, με γνώμονα πάντα στην ποιότητα ζωής του Δημότη. Θέλω και από τη μεριά μου να καλέσουμε όλους τους Πειραιώτες και όχι μόνο, να έρθουν να γεμίσουμε την πόλη μας, τα σπίτια μας, τις βεράντες μας, με χρώματα και αρώματα. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον Δήμαρχό μας, τον Γιάννη τον Μόραλη, αλλά και τον Πρόεδρο του Αγροτικού Ανθοκομικού Συνεταιρισμού, Φυτοριούχων Ατυχής, τον κύριο Μεταξά, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και τη Διεύθυνση της κυρίας Ανδριάνας Ζαρακέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, από τα βάθη της καρδιάς μου, τον Δήμαρχο, τον Γιάννη τον Μόραλη,
πούμε την συμπαραστασή του, με τη συνεργασία του εδώ και χρόνια πραγματοποιούμε αυτή την εκδήλωση, αυτή τη γιορτή λουλουδιών. Να ευχαριστήσω την Αντιδήμαρχο Πρασίνου, η οποία παρόλο τις δυσκολίες, παρόλα τα εμπόδια, τα προσπεράσαμε. Να ευχαριστήσω την κυρία Ζαρακέλη για την άψογη συνεργασία και όλους όσοι συνετέλεσαν για την γιορτή αυτή, τη μεγάλη γιορτή λουλουδιών, στην πανέμορφη πλατεία κοντά στο λιμάνι.